ναι, οι εκτόσεις, οι θερινές ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιούλιου. Δηλαδή περιμέναμε τις εκτόσεις στις 12 του Ιούλιου. Την Παρασκευή το απόγευμα κοινοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ότι οι εκτόσεις θα ξεκινήσουν στις 5 του Ιούλη μόνο για φέτο και ο λόγος είναι ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ ο τζίρος στο λιανεμπόριο και ειδικά στην ένδυση και στην υπόδηση. Δηλαδή έχει πέσει από το 19 στο 50%. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη ο χάσιμο του τζίρου. Τώρα βέβαια όλα αυτά ξεκινούν με βάση την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τον κόσμο που θα φύγει για διακοπές να προλάβουν όλα τα καταστήματα της πάντων να δουλέψουν. Έχουμε και κάποια Κυριακή ανοιχτά την περίοδο των εκτόσεων. Ναι, είναι η Κυριακή, η πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων. Δηλαδή επόμενη Κυριακή. Λογικά, ναι, θα είναι 11 του μήνα. Βέβαια, η απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου είναι να κρατηθούν τα καταστήματα κλειστά. Είναι απόφαση που έχει πάρθει από Γενική Συνέλευση και δεν ανέβη. Τι περιμένουν οι εμποροί τώρα εδώ, τι ισχύει από την περίοδο αυτή? Όλοι περιμένουν. Και γιατί ποσοστά θα... Ναι, όλοι περιμένουν περισσότερο τζίρο στα ταμεία τους. Διότι οι υποχρεώσεις έχουν αρχίσει να τρέχουν, θα αρχίσουν να δίνονται πίσω οι επιστρεπτές, δεν υπάρχουν πια επιδοτήσεις και διευκολύνσεις. Και το θέμα μας είναι ότι οι υποχρεώσεις οι οποίες είχαν συσσωρευτεί λόγω COVID, τώρα πρέπει να ξεπληρώνονται και θα υπάρχουν διπλές και τριπλές δόσεις. Πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο γίνεται και όλο αυτό, για να μπορέσει να τσιγάρει η αγορά. Όσο για το ποσοστό των εκτόσεων, από ό,τι είδα τώρα πρωί, βέβαια όλοι δεν είναι προετοιμασμένοι, ήταν πολύ ξαφνικό και πολλοί από τους συναδέλφους που δεν είχαν mail, δεν ενημερώθηκαν. Κυμαίνεται μέχρι και 50%. Από την αρχή, ναι, εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει και άλλο το ποσοστό.